Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην επίλυση του ένατου εργαστηριακού φυλαδίου. Στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούμε με διεργασίες ζόμπι, διεργασιακή επικοινωνία με pipes, sockets, ψευδοτερματικά και ports και τέλος ασχοληθούμε με συναρτήσεις όπως είναι η pipe, write, read, p-error, open και άλλες. Μία διεργασία ζόμπι είναι μία διαδικασία που έχει ολοκληρώσει την εκτέλεσή της, αλλά εξακολουθεί να έχει καταχώρηση στον πίνακα διεργασιών. Σημειώνεται με Z κεφαλαίο. Είναι χρήσιμη γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ξανά τη μνήμη της θυγατρικής διεργασίας. Η καταχώρηση μιας διεργασίας zombie διατηρείται στον πίνακα διεργασιών του λειτουργικού συστήματος γιατί όταν μια διεργασία τερματίζεται, όλες οι πληροφορίες που διαθέτει ανακατανέμονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από άλλες διεργασίες. Με το να υπάρχουν διεργασίες σε κατάσταση zombie, η πατρική διεργασία ωστόσο αποτυγχάνει την κλίση της wait. Προκειμένου να δει κανείς το όνομα μιας διεργασίας zombie, θα χρησιμοποιήσει την εντολή PSXUW. Το πρώτο πρόγραμμα που θα δημιουργήσουμε σε γλώσσα C θα δημιουργεί μία εργασία σε κατάσταση zombie. Ξεκινάμε λοιπόν ορίζοντας μία μεταβλητή τύπου PID κάτω παύλα TAF με όνομα PID. Έπειτα καλείται η fork. Εάν το PID της διεργασίας είναι ίσο με 0, τότε θα εκτυπώνεται το PID με τη χρήση της συνάρτησης GetPID και έπειτα το μήνυμα Child will now exit and create zombie. Θα καλείται η exit 0. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανίζεται το μήνυμα Parent PSXUW. Με τη χρήση της system θα καλούμε την PSXUW και θα κάνουμε sleep για 10 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει στην οθόνη μας να εμφανιστεί η διεργασία με το ανωτέρω PID σε κατάσταση zombie. Κάπου εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι βιβλιοθήκες που απαιτείται να κάνουμε include στο πρόγραμμά μας είναι οι SDIO, SDLib, UniSD και sys/wait.h. Αφού τρέξουμε το πρόγραμμά μας, στην οθόνη μας φαίνεται το PID της διεργασίας, εδώ 83.043, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση zombie. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με τη διεργασιακή επικοινωνία με χρήση διασωλήνωσης. Με την τεχνική αυτή, μπορούν διεργασίες που βρίσκονται στο ίδιο μηχάνημα να μεταδίδουν δεδομένα μεταξύ τους. Ένα σωλήνας είναι ένα κανάλι επικοινωνίας μίας κατεύθυνσης και όχι αμφίδρομης. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αμφίδρομη επικοινωνία, απαιτείται η χρήση δύο σωλήνων επικοινωνίας. Στο φλοιό, η διασωλήνωση επιτυγχάνεται με τη χρήση της κάθετης μπάρας. Όσον αφορά τώρα τη συνάρτηση pipe, αυτή επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι είτε 0 είτε 1. Δέχεται ως παράμετρο έναν ακέραιο πίνακα θέσεων 2, τον fields, το field 0, αναφέρεται στο τέλος ανάγνωσης της διασωλήνωσης, ενώ το fields 1 αναφέρεται στο τέλος εγγραφής της διασωλήνωσης. Οι συναρτήσεις write και read γράφουν πάνω στο n bytes, στο αρχείο που αναφέρει η παράμετρος d του buffer, ξεκινώντας από το buff. Επιστρέφουν και οι δύο συναρτήσεις είτε τον αριθμό των bytes που γράφτηκαν όταν ολοκληρώνονται επιτυχώς, είτε μείον 1 όταν υπάρχει σφάλμα κατά την ολοκλήρωση. Δέχονται και οι δύο ακριβώς 3 παραμέτρους. Στην συνέχεια, θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα
το οποίο χρησιμοποιεί την pipe για να γράψει και στη συνέχεια να διαβάσει από το pipe αυτά που έγραψε. Κατά την κλίση του pipe δημιουργούνται δύο file descriptors, pointers δηλαδή. Στο ένα file descriptor, νούμερο 1, γράφουμε, ενώ στο δεύτερο, νούμερο 0, διαβάζουμε. Δεν γίνεται να υλοποιηθεί διαφορετικά. Ξεκινάμε λοιπόν την υλοποίηση του δεύτερου προγράμματός μας. Αφού κάνουμε include τις απαραίτητες βιβλιοθήκες, τις οποίες αναφέραμε στο προηγούμενο πρόγραμμα, ορίζουμε έναν πίνακα 200 χαρακτήρων με όνομα buffer. Επίσης, αρχικοποιούμε δύο ακέραιες μεταβλητές, η πρώτη J, η δεύτερη J, η δεύτερη θα είναι πίνακας δύο θέσεων. Αρχικοποιούμε την J με το pipe. Εάν το J είναι ίσο με μείον 1, τότε θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γράφει στο pipe το πρόγραμμά μας το ονοματεπώνυμό μας με τη χρήση της write. Έπειτα, θα διαβάζει από το pipe με τη χρήση της read το τι γράφει και θα το τοποθετεί στο buffer των 200 χαρακτήρων. Με τη χρήση της write έχουμε ήδη διαβάσει πόσα στοιχεία βρίσκονται στο pipe και τον αριθμό αυτό θα τον τοποθετούμε στη συνέχεια στο buffer. Τέλος, θα εκτυπώνουμε το buffer. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και λειτουργεί σωστά. Το μέγεθος σε bytes της διασωλήνωσης στο λειτουργικό σύστημα είναι 512 bytes. Αυτό μπορούμε να το βρούμε με την εντολή ulimit-a. Με την εντολή ulimit-p βλέπουμε πόσα πακέτα τέτοιας διασωλήνωσης μπορούμε να έχουμε και είναι ακριβώς ένα το πακέτο που μας επιτρέπει το λειτουργικό σύστημα. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα επιβεβαιώνει το προηγούμενο όριο. Το πρόγραμμα λοιπόν που θα δημιουργήσουμε αρχικά θα κάνει include τις βιβλιοθήκες SDIO, SDLib, SysWait και UniSTD. Αρχικοποιούμε τρεις μεταβλητές, ακέραιες, οι δύο θα είναι απλές μεταβλητές, ενώ η τρίτη θα είναι πίνακας, δύο θέσεων. Αρχικοποιούμε την J με pipe fields. Εάν το J είναι ίσο με μείον 1, τότε θα εκτυπώνεται error. Διαφορετικά. Θα γράφεται ένας χαρακτήρας, δηλαδή ένα byte στο pipe. Με την write. Μόλις εγγραφεί ο χαρακτήρας, θα αυξάνεται η τιμή του μετρητή J κατά 1, τον οποίο έχουμε προηγουμένως και έξω από την if, αρχικοποίηση σε 0. Αμέσως μετά, θα εκτυπώνεται η τιμή του μετρητή. Με τη χρήση μιας for, θα επαναλαμβάνεται η εγγραφή του χαρακτήρα. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και μόλις σταματήσει να εκτυπώνεται η τιμή του μετρητή, τότε η διεργασία θα έχει μπει σε κατάσταση blocked. Σταματάμε το πρόγραμμά μας με τη χρήση Ctrl-C. Παρατηρούμε ότι έχουν γίνει 65.536 επαναλήψεις. Αυτό θεωρητικά θα σήμαινε ότι το buffer size είναι 64 KB. Ενώ πριν, με τη χρήση της εντολής ULIMIT-A, τη βγάζαμε ίση με 4 KB. Το παράδοξο αυτό γεγονός συμβαίνει γιατί ο πυρήνας κατανέμει δυναμικά 16 εισόδους buffer. Τέλος, σε κάθε λειτουργικό σύστημα υπάρχει ένα όριο ως προς το μέγιστο αριθμό των file descriptors που μπορεί να έχει μία διεργασία. Αυτό γίνεται για να μην καταναλωθούν όλοι οι πόροι από μία διεργασία. Για να το βρούμε, θα πληκτρολογήσουμε sys.ctl kern.maxfiles. Το σύστημά μας είναι 20.480. Συνεχίζουμε με την επίλυση του τέταρτου προγράμματος SE, στο οποίο θα δημιουργείται ένα pipe και θα ελέγχεται αν έχει δημιουργηθεί με επιτυχία. Θα αυξάνει έναν μετρητή, αυτός εκτυπώνεται και η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται. Ως εδώ λοιπόν, αφού κάνουμε include τις βιβλιοθήκες μας
και ορίσουμε τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε, έχουμε μία for προκειμένου να επιτευχθεί η επανάληψη. Μέσα στη for αρχικοποιείται η μεταβλητή j με το pipe, ελέγχεται αν το j είναι ίσο με μείον 1, αν λοιπόν το pipe δεν έχει δημιουργηθεί με επιτυχία, και εμφανίζεται το error. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το j είναι διάφορο του μείον 1 και έχει δημιουργηθεί το pipe σωστά, τότε αυξάνεται η τιμή του μετρητή και έπειτα εκτυπώνεται η τιμή αυτή στην οθόνη του χρήστη. Όταν θα αποτυγχάνει η δημιουργία του pipe, τότε θα καλείται κατάλληλα η συνάρτηση p-error. Εκτυπώνεται μήνυμα λάθους και επίσης εκτυπώνεται η τιμή έρνου, δηλαδή η τιμή επιστροφής σφάλματος της pipe. Η τελευταία τιμή του μετρητή είναι η 2,54. Εμφανίζεται αυτή ως τελευταία γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά αρχεία. Η τελευταία τιμή του μετρητή μου είναι 2,54. Εμφανίζεται αυτή ως τελευταία γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά αρχεία. Η συνάρτηση pipe δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασωληνώσει διεργασίες που ήδη εκτελούνται. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί από νέες διεργασίες που κάνουν fork. Γιατί, μόλις γίνει fork, και η γονική και η θυγατρική διεργασία έχουν τους ίδιους file descriptors. Έτσι, αρχικά η διεργασία δημιουργεί ένα pipe και στη συνέχεια καλεί τη fork. Αυτό έχει ως συνέπεια όταν κάποια διεργασία να γράφει στο file descriptor 1, τότε αυτό να καταλήγει στο file descriptor 0 και των δύο διεργασιών. Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, αμέσως μετά η γονική διεργασία κλείνει το file descriptor 0 και η θυγατρική το file descriptor 1. Ασφαλώς, μπορεί αυτό να γίνει και αντίστροφα. Σε κάθε περίπτωση, η μία διεργασία θα πρέπει να κλείσει το δικό της περιγραφέα αρχείου 0 και η άλλη να κλείσει το δικό της περιγραφέα αρχείου 1. Η εντολή close επιστρέφει την τιμή 0 αν εκτελεστεί επιτυχώς, ενώ επιστρέφει την τιμή 1 αν εμφανιστεί κάποιο λάθος. Δέχεται μία παράμετρο και αυτή είναι ένας ακέραιος αριθμός, ο οποίος σχετίζεται με ένα file descriptor, τον οποίο θέλουμε να διαγράψουμε. Προχωράμε στο πρόγραμμα σε 5. Ξεκινάμε κάνοντας include τις βιβλιοθήκες που θα χρειαστούμε. Έπειτα, ορίζουμε τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε και αρχικοποιούμε την J με το pipe που έχουμε δημιουργήσει και το PID με την κλίση της fork. Εάν το PID είναι ίσο με 0, τότε η θυγατρική εργασία θα κλείνει το file descriptor 1 γιατί μόνο θα διαβάζει. Μέσα σε μία while τοποθετούμε το sleep 1 και διαβάζουμε από το pipe. Ό,τι διαβάζεται εκτυπώνεται στην οθόνη με το μήνυμα child read και το ό,τι έχει διαβάσει. Σε περίπτωση που αυτό που θα διαβάσει είναι οι χαρακτήρες 00, τότε σηματοδοτείται το τέλος των δεδομένων, δηλαδή γίνεται με τη χρήση της kill, τερματισμός της διεργασίας και exit. Αν ωστόσο πρόκειται για μία γονική διεργασία, τότε θα κλείνει το file descriptor 1, γιατί θα γράφει μόνο. Πάλι μέσα σε μία while τοποθετούμε το sleep 1. Η γονική διεργασία ύστερα ζητάει από το χρήστη να πληκτρολογήσει κάτι. Εμφανίζεται λοιπόν το μήνυμα Given Input. Ό,τι πληκτρολογήσει ο χρήστης θα στέλνεται μέσω pipe στη θυγατρική. Φυσικά, ισχύει ό,τι και προηγουμένως, ότι και σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμά μας θα τερματίζει όταν ο χρήστης θα δίνει 00. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας, δίνοντας αρχικά διάφορους αριθμούς για τις διεργασίες μας. Δίνοντας τους χαρακτήρες 00, τερματίζει το πρόγραμμά μας. Σε περίπτωση που θέλουμε να επιτύχουμε αμφίδρομη επικοινωνία, τότε χρησιμοποιούμε δύο διασωληνώσεις. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στο πρόγραμμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Σε αυτό δημιουργήσαμε δύο pipe. Στα pipe αντιστοιχούν οι μεταβλητές check και check 1. Ελέγχουμε τα pipes για λάθος, αν είναι δηλαδή μικρότερα του μηδενός, και εκτυπώνεται μήνυμα λάθος. Καλείται η fork,
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα που επιστρέφει η fork είναι μικρότερο του μηδενός, εκτυπώνεται μήνυμα λάθος. Ωστόσο, εάν το PID είναι ίσο με 0, δηλαδή αν πρόκειται για τη θυγατρική εργασία, τότε κλείνει το file descriptor 1 του πρώτου pipe και το file descriptor 0 του δεύτερου pipe. Γιατί θα διαβάζει μόνο από το πρώτο pipe και θα γράφει μόνο στο δεύτερο. Η θυγατρική διεργασία, όπως είπαμε, διαβάζει από το pipe και εκτυπώνει το μήνυμα child read ακολουθούμενο από το μήνυμα που έχει διαβάσει. Έπειτα στέλνει στο δεύτερο pipe το μήνυμα αφού έχει προσθέσει και τη λέξη child. Αυτό εκτελείται σε έναν τέρμονα βρόγχο, δηλαδή σε μια while. Σε διαφορετική περίπτωση, αν λοιπόν πρόκειται για την γονική διεργασία, τότε θα κλείνει το file descriptor 0 του πρώτου pipe και το file descriptor 1 του δεύτερου pipe, γιατί θα γράφει μόνο στο πρώτο και θα διαβάζει μόνο από το δεύτερο. Η γονική διεργασία ρωτά το χρήστη να πληκτρολογήσει κάτι. Αυτό που πληκτρολογεί στέλνεται στη θυγατρική. Στη συνέχεια, διαβάζει από το δεύτερο pipe. Μόλις διαβάσει τα δεδομένα, τα εκτυπώνει με ένα μήνυμα parent read και ακολουθείται από το μήνυμα που έστειλε η θυγατρική. Και αυτό εκτελείται σε ατέρμονα βρόγχο while. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Εκτός από τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας, δύο ή περισσότερες διεργασίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη χρήση sockets. Μάλιστα, τα sockets επιτρέπουν την επικοινωνία με κατάλληλη ρύθμιση ανάμεσα σε διεργασίες διαφορετικών μηχανημάτων. Οι υποδοχές μπορούν να είναι είτε τοπικές είτε δικτυακές. Χρησιμοποιούνται οι κλήσεις συστήματος read-write και οι αμφίδρομες κατεύθυνσης. Προκειμένου να κλείσει ένα socket, θα πρέπει η διεργασία που το έχει δημιουργήσει να καλέσει την κλήση συστήματος shutdown. Για τη δημιουργία ενός socket χρησιμοποιείται η κλήση συστήματος socket pair. Η socket pair δέχεται τις παραμέτρους int d, int type, int protocol και int cv που είναι πίνακας δύο θέσεων. Η κλίση της socket pair δημιουργεί ένα απροσδιόριστο ζεύγος από sockets στο domain D του τύπου type χρησιμοποιώντας καθορισμένο πρωτόκολλο, ενώ οι περιγραφές που αναφέρονται στα sockets επιστρέφονται ως SV0 και SV1. Τέλος, τα socket επιστρέφουν 0 ή -1 σε περίπτωση λάθους. Τέλος, οι τύποι socket που επιτρέπονται στο σύστημά μας είναι οι SockStream, DigiRAM, RAW, RDM, Packet και SecPacket. Από αυτούς, οι τύποι που επιτρέπουν την εγγυημένη μετάδοση δεδομένων είναι οι RDM, Stream και SecPacket. Οι υπόλοιποι δεν επιτρέπουν την εγγυημένη μετάδοση δεδομένων. Οι καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία είναι οι EPRO to no support και EMFile. Προχωράμε στο πρόγραμμα σε 7. Αφού κάνουμε include τις βιβλιοθήκες και αρχικοποιήσουμε τις μεταβλητές μας, τότε ανοίγουμε το PTY και κάνουμε fork. Αν κάτι από τα δύο αποτύχει, τότε εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα λάθους. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν πρόκειται για τη θυγατρική διεργασία, αν δηλαδή το PID είναι ίσο με 0, τότε διαβάζετε το TTY και εμφανίζεται το μήνυμα μετά την λέξη child. Έπειτα, η διεργασία γράφει το επώνυμο στο TTY. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή πρόκειται για τη γονική διεργασία, τότε γράφουμε το όνομά μας στο PTY και έπειτα η γονική διεργασία διαβάζει από το PTY και εκτυπώνει το αντίστοιχο μήνυμα. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας, αφού κάνουμε compile με την παράμετρο LUTIL.
Βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Προχωράμε στο πρόγραμμα σε 8. Κάνουμε και πάλι include τις βιβλιοθήκες που είναι απαραίτητες και αρχικοποιούμε όσους μεταβλητές χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Έπειτα, δημιουργούμε ένα socket pair με παραμέτρους τη PF, Unix, SockStream, SockStream και SV. Εάν δεν δημιουργηθεί το socket pair με επιτυχία, δίνουμε τη δυνατότητα να μας εμφανίσει κατάλληλο μήνυμα λάθους. Σε διαφορετική περίπτωση, σε μια μεταβλητή My Name δίνουμε το όνομά μας. Γράφουμε το όνομά μας στο file descriptor 1. Μετά το διαβάζουμε από το file descriptor 0 και το εκτυπώνουμε. Θα πρέπει να μας εμφανίζεται το ίδιο όνομα με αυτό που έχουμε δώσει. Στη συνέχεια, γράφουμε στο file descriptor 0 το επίθετό μας. Ακολούθως, διαβάζουμε από το file descriptor 1 το τι έχει γραφεί και αυτό εκτυπώνεται στην οθόνη. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας με επιτυχία. Ωστόσο, όπως βλέπουμε, εδώ έχει υπάρξει λάθος. Προχωράμε στο πρόγραμμα σε 9. Εδώ το πρόγραμμα ξεκινά με τη δημιουργία ενός socket με το socket pair με τις παραμέτρους PF Unix για να δημιουργηθεί μια υποδοχή στον τοπικό υπολογιστή, την παράμετρο πρωτοκόλλου SockStream, το 0 και το SV. Επίσης, δημιουργείται το fork, ώστε κάθε διεργασία να υιοθετεί τους file descriptors. Σε περίπτωση που κάτι από τα δύο δεν δημιουργηθεί σωστά, εμφανίζεται μήνυμα λάθος. Διαφορετικά, αν πρόκειται για τη θηγατρική εργασία, τότε κλείνει ο file descriptor 0, γράφεται το AM και έπειτα διαβάζεται. Τέλος, εμφανίζεται στην οθόνη. Αν πρόκειται για τη γονική διεργασία, τότε κλείνει το file descriptor 1, γράφει τον αριθμό μητρώου στο file descriptor 0, διαβάζει από το file descriptor 0 και το εμφανίζει. Τρέχοντας το πρόγραμμά μας, βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Στο επόμενο πρόγραμμα θα δημιουργήσουμε έναν απλό TCP server, ο οποίος θα βρίσκεται σε κατάσταση ακρόασης στη θύρα TCP 9900. Ξεκινά κάνοντας κλίση της socket. Έπειτα, δημιουργεί την κατάλληλη δομή της διεύθυνσης για ακρόαση στη θύρα 9999. Αυτό γίνεται με τη δήλωση ενός struct, στο οποίο δηλώνουμε το family, το address και το port. Καλεί την socket, την bind και τη listen. Η bind πρέπει να είναι πριν τη listen, διαφορετικά το πρόγραμμά μας θα χτυπήσει. Έπειτα γίνεται έλεγχος για το κατά πόσον τα socket, bind και listen έχουν δημιουργηθεί με επιτυχία. Σε περίπτωση αποτυχίας, τότε εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. Τέλος, θα μπαίνει σε έναν ατέρμονα βρόγχο. Μέσα σε μία while, λοιπόν, εκτελείται η accept, η οποία περιμένει μία καινούρια σύνδεση. Σε περίπτωση που η accept δεν κληθεί με επιτυχία, εμφανίζεται μήνυμα λάθους και το πρόγραμμα τερματίζεται. Διαφορετικά, διαβάζονται τα δεδομένα αμέσως μετά την accept με τη συνάρτηση read. Έπειτα, εκτυπώνονται. Τέλος, κλείνεται η σύνδεση με το close. Επειδή χρησιμοποιήσαμε τις εντολές read και write, ο συγκεκριμένος TCP server είναι ένας echo server, δηλαδή ένας διακομιστής που εκτυπώνει ό,τι του στέλνουμε, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση ακρόασης. Κάπου εδώ,
ολοκληρώνεται η επίλυση του ένατου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.